Επικίνδυνη χαρακτήρισε τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛΟ, βουλευτής ενώ της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής, στη διάρκεια ομιλίας του σε κομματική συναιστίαση στη Θεσσαλονίκη. Ελληνίδες και Έλληνες σιγά σιγά γυρίζουν την πλάτη τους στην πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Γυρίζουν την πλάτη σε όλους αυτούς που πούλησαν ελπίδα, αλλά τελικά έφεραν οπισθοδρόμηση για τον τόπο μας και απογοήτευση για όλους τους πολίτες, σημειώνει ο Σερός βουλευτής. Φτάνει πια με μια κυβέρνηση που όσα έχει κάνει, ένα και μόνο αποτέλεσμα έχει: να ανατροφοδοτείται η κρίση και να μπαίνει η πατρίδα μας όλο και πιο βαθιά μέσα σε αυτή. Μια κρίση που, να είμαστε ειλικρινείς, έχει τσακίσει, αλλά πιο σημαντικό απ' όλα έχει ταπεινώσει όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραμαλής. Και συνέχισε. Στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε αντιαριστεροί. Έχουμε απόλυτο σεβασμό στους αγώνες όλων των πλευρών. Πρέπει όμως κάποτε να τελειώσουμε με την μυθοποίηση της αριστεράς, την οποία, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό και εμείς εκθρέψαμε. Υγιή σεβασμό ασφαλώς και έχουμε. Υπερβολικό δέος όμως όχι. Χρειαζόμαστε μια παράταξη που θα βάλει τέλος στη ζημιά που κάνει η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά. Παράλληλα, ο Κώστας Καραμαλής επεσήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται τη Νέα Δημοκρατία γιατί έχει αποδείξει ότι ήταν αυτή που έβγαλε τον τόπο από τα δύσκολα και τόνισε. Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη από τον ορθό λόγο, το πολιτικό μέτρο και τη δωρικότητα του ιδρυτή μας και πατριάρχη της παράταξής μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χρειαζόμαστε λοιπόν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, μια παράταξη που είναι σταθερή στο δόγμα «ανήκουμε στη Δύση», αλλά και πανέτοιμη να κάνει σοβαρή κριτική και να πει τα μεγάλα όχι στους Ευρωπαίους. Όπως είπε ο Κώστας Καραμαλής το 2009, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής είχε προειδοποιήσει έγκαιρα και είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και αν τον είχαν ακούσει οι Έλληνες, τα πράγματα θα ήταν σήμερα διαφορετικά. Ο Θεσσαλονικιός πολιτικός, ο άνθρωπος που ηγήθηκε αυτής της παράταξης σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο και την οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες, ο Κώστας Καραμαλής, είχε το θάρρος, είπε, σε πρώτο βήμα να ζητήσει τη συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων για τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει από το 2009. Είχε το θάρρος να προκηρύξει εκλογές. Είχε το θάρρος να πει όλη την αλήθεια στους Έλληνες. Να πει ότι έρχονται δύσκολες στιγμές και πρέπει να μαζευτούμε. Αν τότε, είπε, οι Έλληνες τον είχαμε ακούσει, είμαι σίγουρος πως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.